Λίγη ώρα έκλεισαν οι κάλπες και με περισσή αγωνία οι υποψήφοι των συνδυασμών για τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές αναμένουν τα αποτελέσματα τα οποία θα σημάνουν την είσοδό τους στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις εβδομάδες που πέρασαν, ακούσαμε ομιλίες, υποσχέσεις, συγκεντρώσεις, ενώ δεν έλειπαν και οι πολιτικές διαβουλεύσεις στα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων. Ο φακός του Art Channel βρέθηκε χθες μία μέρα πριν από τις εκλογές στα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων και κάνοντας ρεπορτάζ θέσαμε σε όλους την ερώτηση πώς κύλησε η προεκλογική περίοδος. Κύριε Γιαννακίδη, πώς κρίνετε την κίνηση και τη συμμετοχή του κόσμου στο εκλογικό σας κέντρο όλες αυτές τις μέρες πριν από τις εκλογές? Πράγματι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα πολύ συγκινητική έκφραση αγάπης στο πρόσωπο το δικό μου και των συνεργατών μου και ευχαριστώ όλον το λαό του νομού Ροδόπης που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα για την επόμενη τετραετία. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Βλέπουμε τον κόσμο να συμμετέχει, να είναι ενεργός κοινωνός στα κοινά ή όχι? Ασχολούμαι πολλά χρόνια με την πολιτική. Θα έλεγα ότι η έκφραση αγάπης του κόσμου ήταν πραγματικά πολύ έκδηλη. Έχω πει ότι γυρίζουμε σελίδα στη Ροδόπη. Πολλά νέα παιδιά θα έχουν συμμετοχή στα δρόμενα τα κοινωνικοπολιτικά και τα αναπτυξιακά. Και θα δείτε νέο αξιόλογο στελεχειακό δυναμικό στη Ροδόπη. Πώς ήταν η εκλογική κίνηση στο εκλογικό κέντρο του κ. Αθανασιάδη? Αν και προσωπικά δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά και είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα πολιτικά και βρίσκομαι σε ένα εκλογικό κέντρο, πιστεύω ότι η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ιδιαίτερα καλή. Άτομα από όλες τις ηλικίες προσήλθαν και αυθόρμητα πρόσφεραν ό,τι μπορούσε ο καθένας. Βλέπουμε έτσι αυξημένη συμμετοχή των νέων και των γυναικών? Βεβαίως, ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και των νέων και των γυναικών και πιστεύω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα παρήγορο για την πολιτική μας σήμερα. Ιδίως οι νέοι χρειάζεται να ασχοληθούν με τα πολιτικά δρόμενα. Μπορούμε να συμπεράνουμε δηλαδή ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε, ενδιαφέρεται φέτος για τα κοινά δρόμενα. Ναι, φέτος ενδιαφέρθηκε. Ενώ πιστεύω άλλες χρονιές δεν ήταν τόσο σημαντική η συμμετοχή του και τόσο ένθερμη υποστήριξη της πολιτικής. Σήμερα πριν από τις εκλογές, πώς μπορούμε να κρίνουμε την εκλογική κίνηση στο κέντρο του κ. Παπατσικλή όλες αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών? Συμμετοχή των νέων και των γυναικών είναι σημαντικότερη και μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Τώρα το κλίμα στο εκλογικό κέντρο είναι κλίμα προσμονής μιας μεγάλης νίκης, η οποία πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα έρθει αύριο το βράδυ. Θα είναι μια νίκη ξεκάθαρη, θα δίνει το μήνυμα της ενότητας του προοδευτικού χώρου και ταυτόχρονα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν για αξίες. Αυτές τις αξίες προσπαθήσαμε να δείξουμε με τον Τάσο Παπατσικλή σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αυτό θα κάνουμε και αμέσως μετά τις εκλογές, όταν και θα κληθούμε να αναλάβουμε και πάλι για μια ακόμα νέα τετραετία την διακυβέρνηση των πραγμάτων στον Δήμο Κομωτινής. Εκτιμώ ότι οι πολίτες έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Η χθεσινή ομιλία του Δημάρχου ήταν σημαντική από την άποψη ότι έδωσε πολιτικά μηνύματα. Ήταν μια πρωτόγνωρα πολιτική ομιλία για την περίοδο, τη χρονική που ζούμε, όπου συνήθως δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή οι ομιλίες είναι περισσότερο επικοινωνιακές παρά πολιτικές. Έδωσε μηνύματα η ομιλία του Δημάρχου, η συμμετοχή του λαού ήταν συγκλονιστική, υπήρξε η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε σε αυτήν την προεκλογική τουλάχιστον περίοδο στην πλατεία της Κομωτινής από όλες παρατάξεις, δημοτικές και νομαρχιακές. Από εκεί και πέρα τώρα βέβαια να αποτίθεται στην βούληση του λαού, ούτως ώστε να αποφασίσει. Και για αυτή τη βούληση εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι θα δώσει για μια ακόμη φορά θετικό πρόσημο στην πορεία της νέας πορείας. Κύριε Τσάκανο, πώς ήταν η εκλογική κίνηση στο εκλογικό σας κέντρο αυτές τις μέρες πριν από τις εκλογές? Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον κόσμο? Και τέλος, βλέπουμε έτσι τη συμμετοχή του κόσμου στα κοινά δρόμενα της πόλης μας? Αυτές τις μέρες ανέβηκε το πολιτικό κλίμα και η κίνηση. Εγώ από αυτό που μπορώ να πω για το εκλογικό κέντρο το δικό μου, ήταν μια πραγματικά απρόσμενη η προσέλευση των φίλων μας, αυτών που ζητούν ψηφοδέλτια κτλ. Εμείς κινηθήκαμε ήρεμα όπως πάντα, εν αντιθέσει με τους άλλους αντιπάλους, οι οποίοι επιδίδονται σε τραμποκισμούς και διάφορες άλλες ενέργειες, οι οποίες δεν προδίδουν καταρχήν ήθος και δεν προδίδουν εμπιστοσύνη, δεν εκπέμπουν εμπιστοσύνη για αυτούς οι οποίοι πρόκειται να τους ψηφίσουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τον εκλογικό νόμο και βγάζει αφίσες ενώ δεν πρέπει να βγάλει, όπως κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτός ο άνθρωπος πώς να στηριχτεί από το εκλογικό σώμα και γιατί, αφού δεν σέβεται, δείχνει, δεν σέβεται την νομιμότητα. Ένα άλλο θέμα
είναι ότι ο πόλεμος της αφίσας. Πηγαίνουν και σκίζουν τις αφίσες ένθεν και ένθεν. Εμείς κρατάμε ένα είδος, κρατάμε μία άλλη, ας το πούμε, προσέγγιση προς τον ψηφοφόρο και προσπαθούμε να τον πλησιάσουμε με επιχειρήματα, με λογική και όχι με τραμπουκισμούς. Αυτό το έχουμε δείξει και στη ζωή μας, το έχουμε κάνει πράξη και στην ιστορία που έχουμε τόσα χρόνια και νομίζω ο κόσμος ότι ανταποκρίνεται πια σε αυτές τις λογικές. Δεν συγκινείται. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο ψηφοφόρος σήμερα ζητάει λύσεις για τα προβλήματα και δεν θα συγκινηθεί από μία φύσα παραπάνω που θα δει στο δρόμο. Είναι μικρή η πόλη της Κομωτινής, είμαστε γνωστοί όλοι, μας ξέρουν και δεν νομίζω να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εντυπωσιαστούν από μία φύσα. Εμείς ευχαριστούμε τους φίλους που ήταν κοντά μας όλες αυτές τις μέρες, τους ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη που θα μας δείξουν αύριο και ελπίζουμε ότι δεν θα τους διαψεύσουμε. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο και από τις περιοδίες στα χωριά που ανήκουν στο Δήμο Κομωτινής είναι πολύ θετικά. Η μειονότητα έχει μια συντριπτική μεταστροφή, μιλάμε για πάνω από τα 60% και υπολογίζουμε ότι τη Δευτέρα ο Κίμωνας Καλδεριντζής θα είναι ο Δήμαρχος της Κομωτινής, ο νέος Δήμαρχος. Αναφορικά με την εκλογική κίνηση, παρατηρήθηκε στο εκλογικό κέντρο όλες αυτές τις μέρες πριν από τις εκλογές? Η κίνηση του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη, θετική, παρότι την αδιαφορία και την τέτοια που έχει ο κόσμος να απέχει από τέτοιες εκδηλώσεις, μας έχει ενθουσιάσει αυτό το πράγμα. Και δείχνει αυτό τη μεταστροφή του κόσμου και τη δυσφορία σε μια διοίκηση που 12 χρόνια ταλαιπώρησε αυτόν τον τόπο και έκανε πολύ λίγα έργα από ό,τι έπρεπε να κάνει. Βλέπουμε συμμετοχή νέων και γυναικών στο εκλογικό κέντρο. Οι γυναίκες είναι πρώτη φορά που έχουμε μεγάλο αριθμό γυναικών. Μπαίνουν για πρώτη φορά στον εκλογικό αυτό αγώνα. Είναι πολύ ζωντανές, ενθουσιασμένες και αγωνίζονται πόρτα-πόρτα για να πετύχουμε την αλλαγή στο Δήμο. Προεκλογική κίνηση όλη αυτή την περίοδο. Πραγματικά φέτο ήταν ήρεμες οι εκλογές, αλλά παρουσιάζεται και ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, ας πούμε, για μας. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και ζητάει από μόνος του ψηφοδέλτιο και αυτό μας ανεβάζει περισσότερο την αισιοδοξία. Βέβαια αυτό δείχνει ότι η πολιτική μας είναι η σωστή γύρω από τα δημοτικά και γενικότερα η πολιτική και των κομμάτων που στηρίζουν, ας πούμε, το συνδυασμό. Βέβαια δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα άλλα εκλογικά κέντρα, αλλά από τις πληροφορίες που έχουμε δεν έχουν αυτή τη ζωντάνια που έχουμε εμείς. Βέβαια σήμερα μας λείπει νεολαία, επειδή οι φοιτητές πήγανε να ψηφίσουν και αυτοί και είναι κάπως το τοπίο διαφορετικό, ήταν πιο όμορφο τις προηγούμενες μέρες, γιατί εμείς στη νεολαία στηριζόμαστε και εκεί είναι η ελπίδα μας και για αυτούς παλεύουμε πιο πολύ για μας. Η εκλογική μάχη, σύμφωνα με πολλούς, κερδίζεται από τις εντυπώσεις και φυσικά μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και το όνομα του συνδυασμού. Πρέπει να είναι μικρό, περιεκτικό και να προσελκύει όπως ακριβώς και το περιτύλιγμα ενός δώρου. 113.593 ψηφοφόροι του νομού Ροδόπης σε 256 εκλογικά κέντρα συνολικά έχουν λοιπόν την ευκαιρία να επιλέξουν. Στο Δήμο Αιγύρου, σε 13 εκλογικά τμήματα, σε σύνολο ψηφοφόρων 5.995, τα ονόματα των συνδυασμών είναι Δημιουργία, Ενότητα, Ανάπτυξη, υποψήφιος δήμαρχος Ευάγγελος Λίτσος. Σύγχρονος Δήμος, υποψήφιος δήμαρχος Κατσικίδης Νικόλαος. Και Δημοτική Αγροτική Συσπήρηση, υποψήφιος δήμαρχος Χριστίδης Στέφανος. Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου, 12 εκλογικά τμήματα, σύνολο ψηφοφόρων 4.761. Ονόματα συνδυασμών, Νέα Εποχή, υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Βαρβάτος. Δημιουργική Ενωτική Κίνηση, υποψήφιος δήμαρχος Στράντζαλης Βασίλειος. Δήμος Ιάσμου, σε 18 εκλογικά τμήματα, σύνολο ψηφοφόρων 9.178. Ονόματα συνδυασμών, Ανάπτυξη για όλους, υποψήφιος δήμαρχος Παχούμης Κωνσταντίνος. Νέα Δύναμη, υποψήφιος δήμαρχος Σαβουλίδης Ιωάννης. Δημοκρατική Συνεργασία, υποψήφιος δήμαρχος Καλούδης Καλουδόπουλος. Δυναμική Πορεία, υποψήφιος δήμαρχος Καζάκης Σταύρος.
Δήμος ΑΠΟ, εκλογικά τμήματα 28, σύνολο ψηφοφόρων 13.352, ονόματα συνδυασμών. Ανανεωτική πρωτοβουλία πολιτών για τις ΣΑΠΕΣ του 21ου αιώνα, υποψήφιος δήμαρχος Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος. Δημοτική αναγέννηση, υποψήφιος δήμαρχος Κασέρης Σταύρος. Και ανάπτυξη, ισότητα, δικαιοσύνη, υποψήφιος δήμαρχος Πυλιλίτσης Γεώργιος. Στο Δήμο Μαρόνιας, τα εκλογικά τμήματα είναι 24, σύνολο ψηφοφόρων 10.061. Ονόματα συνδυασμών, Νέα Πορεία, υποψήφιος δήμαρχος Αριστομένης Παπαναστασίου. Ανεξάρτητη ενωτική κίνηση πολιτών Δήμου Μαρόνιας, υποψήφιος δήμαρχος Παναγιώτης Τοπουσλής. Δήμος Κομωτινής, εκλογικά τμήματα 85, σε σύνολο ψηφοφόρων 39.766. Ονόματα συνδυασμών, Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, υποψήφιος δήμαρχος Καρανικολάου Μιχαήλ. Νέα Πορεία, υποψήφιος δήμαρχος Βαβατσικλής Αναστάσιος. Δημιουργούμε μαζί, υποψήφιος δήμαρχος Καλτιριμιντζής Ιωακήμ. Ανεξάρτητη μαχητική κίνηση, υποψήφιος δήμαρχος Θεόδωρο Τσάκωνας. Δήμος Όστου, εκλογικά τμήματα 19, σύνολο ψηφοφόρων 8.733. Αγροτική δύναμη, υποψήφιος δήμαρχος Αρίφ Αρίφ του Ρεσμή. Ενωτική κίνηση, υποψήφιος δήμαρχος Σαΐτ Ερτογάν του Μουμίν. Δικαιοσύνη, υποψήφιος δήμαρχος Μουσταφά Όγλου Μουσταφά του Μουσταφά. Νέα δύναμη, Μεμέτ Χουσαμετίν του Σεραφετίν. Δήμος Φιλίρας, εκλογικά τμήματα 25, σύνολο ψηφοφόρων 9.037. Ονόματα συνδυασμών, Νέο Κίνημα, υποψήφιος δήμαρχος Καρά Ισμαήλ Χασάν Ραΐμ του Σαλή. Αντίσταση κατά της αδικίας, υποψήφιος δήμαρχος Αλή Μουχαμερέμ του Χασάν. Δήμος Αριανών, εκλογικά τμήματα 16, σε σύνολο ψηφοφόρων 5.560. Τα ονόματα των συνδυασμών είναι Ομόνια, υποψήφιος δήμαρχος Γιακούπ Χασάν του Γιακούπ. Ενότητα Πρόοδος, υποψήφιος δήμαρχος Μεμέτ Χαλή του Μαχμούτ. Ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, υποψήφιος δήμαρχος Χαλή Ερτσάν του Χαλήν. Συγκοινότητα Κέχρου, έχουμε εκλογικά τμήματα 5, σε σύνολο ψηφοφόρων 2.170. Ονόματα συνδυασμών, Εμπιστοσύνη, υποψήφιος πρόεδρος Απτουραχήμ Μεμέμ του Απτουραχήμ. Καθαρή κοινωνία, υποψήφιος πρόεδρος Χαφσούν Χοτσά Απτουρκαδιρτού Μεχμέτ. Κοινότητα Μαξάδων, εκλογικά τμήματα 3, σε σύνολο ψηφοφόρων 1.519. Ονόματα συνδυασμών, Τα Αδέλφια, υποψήφιος πρόεδρος Πουγιουκλή Χασάν του Αμέτ. Η Ισχύς Εντιενώση, υποψήφιος πρόεδρος Παϊδοκόπουλος Νικόλαος. Συγκοινότητα Οργάνης, έχουμε 8 εκλογικά τμήματα, σε σύνολο ψηφοφόρων 3.469. Ονόματα συνδυασμών, Εμπιστοσύνη, υποψήφιος πρόεδρος Ακραμπά Χασάν Μεμέτ του Μουσταφά. Νέα Εμπιστοσύνη, Παδαρλή Γιουσούφ Γιουσούφ του Μεμέτ. Ομόνια, υποψήφιος πρόεδρος Εμίνοχλου Μεμέτ του Ναζίφ. Εμπρός, υποψήφιος πρόεδρος Χατζή Γιακούπ Μεμέτ Μουσταφά του Μεμέτ.